Ακόμη πιο ακριβό θα είναι το 2024, καθώ ένα από τα δώρα που θα έχουν οι καταναλωτέ από το νέο χρόνο θα είναι οι νέε ανατιμήσει. Συγκεκριμένα, οι ανατιμήσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ για του χρόνου υπολογίζεται ότι θα κινηθούν στο συν 4,5% στο σύνολο των ταχυκίνητων προϊόντων, από συν 7,3% που ήταν οι αυξήσει το 2023. Ειδικότερα στα τροφίμα, που αντιπροσωπεύουν το 75% του καλαθιού των καταναλωτών, προβλέπεται ότι οι αυξήσει των τιμών θα θα ανέλθουν στο ΣΥΜ 4,6% συν 7,3% το 2023. Στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, θα είναι χαμηλότερες στο ΣΥΜ 4% συν 7,2% το 2023, ενώ η κατηγορία που θα εμφάνισει την υψηλότερη αύξηση θα είναι τα είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, απορριμπατικά κλπ., καθώς εκτιμάται ότι θα φτάσει στο ΣΥΜ 5,7% από συν 9,2% το 2023. Πρόβλημα με τα τρόφιμα. Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν οι τιμέ των τροφίμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ταχύτερη άνοδο τιμών τροφίμων και ποτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βίωσε η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με τα επίσημα τελικά στοιχεία τη Eurostat, τα αντίστοιχα για τον Νοέμβριο θα δημοσιοποιηθούν σε λίγε μέρε. Αυτά δείχνουν άνοδο του σχετικού δείκτη κατά 10,4% στην Ελλάδα, από 9,7% άνοδο που κατέγραψε το Σεπτέμβριο και έναντι μέση ανόδου κατά 7,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 7,5% στην Ευρωζώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πραγματικό πληθωρισμό των τροφίμων, που είναι ο ρυθμό του πληθωρισμού των τροφίμων, μείον τον συνολικό πληθωρισμό, ήταν 4,6% στη ζώνη του ευρώ, 4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Οκτώβριο του 2023, ασκώντα τεράστια πίεση, ειδικότερα στα νοικοκυριά, με χαμηλό εισόδημα. Ο ετήσιος πραγματικός πληθωρισμός των τροφίμων κειμενόταν από μείον 5,7% στην Τσεχία έω 10,9% στο Βελγίο, μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βέλγιο ακολούθησαν η Ολλανδία 8,8%, η Ελλάδα 6,6% και η Ισπανία 5,9%. Μετά την Τσεχία, η Ουγγαρία μείον 1,6% και η Ρουμανία μείον 0,5% είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά πραγματικού πληθωρισμού τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.